Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Ευχαριστούμε από καρδίας όσους συμβάλλουν σε αυτήν την εκπομπή, αλλά και εσάς που με την υπομονή και την αγάπη σας μας ακούτε. Μερικές φορές οι άνθρωποι περνάμε δύσκολες στιγμές και δοκιμάζεται και η πίστη μας. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε πάντοτε ότι ο Θεός θα μας φροντίσει. Δοκιμάζεται η πίστη μας, αγαπητοί φίλοι, όπως του Ιώβ η πίστης. Αλλά αν ο Θεός λέει πως έχει μετρημένες τις τρίχες της κεφαλής μας, πώς εμείς θα το λάβουμε υπόψη μας αυτό σοβαρότατα? Αν έχουμε πίστη, η πίστη θριαμβεύει. Και πώς θα θριαμβεύσει κανείς? Με την ηρεμία του, με την νίκη επί των παθών. Και τόση είναι η ηρεμία της πίστεως, που αυτή η ηρεμία υπάρχει και στις ερημιές και στα μοναστήρια, όπου οι μοναχοί δια της πίστεως και της υπομονής βγάζουν πέρα όλες τις δυσκολίες αυτές της πραγματικά δύσκολης ζωής. Συχνή προσευχή λοιπόν είναι η προσευχή είναι η δύναμη η οποία μας φέρνει κοντά στο Χριστό. Και πολλές φορές γονατίζουμε κάτω από το βάρος, αλλά ο πιστός που δοκιμάζεται θριαμβεύει κατόπιν. Όπως μας έχουν δείξει οι βίοι των Αγίων μας, διότι οι βίοι των Αγίων είναι παραδείγματα σταθερά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, που δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχει ο Θεός, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που συντηρεί την Εκκλησία και τους Αγίους, και ο Χριστός, ο οποίος μας υποσχέθηκε, θα είναι όλες τις ημέρες της ζωής μας μαζί με μας, μαζί με τους Αποστόλους τους και συγχρόνως μαζί με τους πιστούς. Αντί της λύπης που δοκιμάζουμε εδώ, εκεί θα γευόμαστε αιώνια χαρά, αιώνιο θρίαμβο. Επομένως, η μεν πίστη μας δοκιμάζεται εδώ και θριαμβεύει, η δύο μας όμως θριαμβεύει εκεί. Έτσι κανόνισε ο Θεός τα πράγματα για να συνδέσει τον παρόντα και τον μέλλοντα κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πίστεως μας αναφέρει σε ένα συναξάρι, όπου με κάποιο πλοίο ταξιδεύουν κάποιοι πιστοί άνθρωποι, όπου γίνεται μεγάλη θαλασσοταραχή και το πλοίο αρχίζει να βυθίζεται. Οι επιβάτες κατορθώνουν μόλις δια της βίας να σωθούν και οι υπόλοιποι σώζονται πάνω σε ένα ξύλο, σε μια νησίδα εκεί, σε ένα μικρό νησάκι του ωκεανού. Ξαφνικά βλέπουν κάποιο πλοίο να περνάει από εκεί, αλλά και το καλύβι που είχαν φτιάξει έτσι για πρόχειρο κατάλημα πήρε φωτιά. Έπεσαν στα γόνατα και προσευχήθηκαν. Η φωτιά όμως και ο καπνός που έβγαινε από τη φωτιά του καλυβιού έκανε σήμα στο πλοίο, το οποίο τους πήρε και σώθηκαν. Ας περιμένουμε λοιπόν και εμείς τις δοκιμασίες και ας αντιμετωπίζουμε με στεναρότητα για να μπορούμε να θριαμβεύουμε και εδώ και εκεί. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Θεός μας κρατάει στα χέρια Του και ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Θα συνεχίσουμε σήμερα στη συνέχεια του Ευαγγελίου, όπου βλέπουμε τον Κύριο να βρίσκεται στα όρια της Φινίκης και της Γαλιλαίας. Δεν επιθυμεί όμως να παραμείνει περισσότερο εκεί, αλλά δεν θέλει και να επιστρέψει στη λίμνη της Γενισαρέτ, διότι υπάρχει εκεί ο σκανδαλισμός των Φαρισαίων, ο οποίος τον οθεί για κάτι διαφορετικό. Θέλει όμως να απομακρυνθεί λίγο από το συνωστισμό των ανθρώπων και να συγκεντρωθεί η ψυχή του και η ψυχή κυρίως των μαθητών του. Γι' αυτό θέλει να απομακρυνθεί. Και από εκεί μέσω της Τύρου πάει στη θάλασσα της Γαλιλαίας, στα όρια της Δεκαπόλεως. Πέρασε δηλαδή την πόλη Ερμών, τη σημερινή,
και έφτασε στις δυτικές όχλες της λίμνης Γενισαρέτ, όπου βρίσκεται η Δεκάπολης αυτή, η περίφημη Δεκάπολης με το όνομα ελληνικό. Εκεί ανέβηκε σε ένα βουνό και κάθισε και εκεί ανέβηκε πολλής λαός, ο οποίος είχε μαζί του ανθρώπους χολούς, τυφλούς και με παράλυτα χέρια, θα λέγαμε σήμερα εγκεφαλικό, έτσι, αλλά ο Κύριος όλους τους θεράπευε. Δεν υπήρχε καμιά νόσος, καμιά αρρώστια μαζί του Ευαγγέλιο που να μην την θεραπεύει. Εκεί εντωμεταξύ έφεραν και έναν κοφάλαλο, τον οποίο τον έστησαν μπροστά στον Χριστό και του ζήτησαν να βάλει το χέρι του, Χριστού, το χέρι του Χριστός επάνω του. Το χέρι του, όπου ακουμπούσε, του Κυρίου, θεράπευε τους ασθενείς. Ακόμα και το ένδυμά του ξέρουμε ότι θεράπευε όταν το ακούμπησε μια γυναίκα. Έβαλε λοιπόν ο Χριστός στα χέρια του στα αυτιά του κοφαλάλου και κατόπιν έφτισε, λέει, και ακούμπησε τη γλώσσα του μουγκού, γιατί ήταν κοφάλαλος. Και δείχνοντας έτσι ότι πρόκειται να του ανοίξει τα αυτιά του και να του ενίσχυσει τη γλώσσα του, ώστε να θεραπευθεί. Αυτό το έκανε αργά-αργά και με τον εξωτερικό τύπο για να ενεργοποιήσει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, την πίστη του κοφαλάλου. Τότε λέει, αναβλέψα στον ουρανό, εστέναξε για τις αμαρτίες προφανώς των πασχόντων και είπε προστακτικώς εφαθά. Αραμαϊκά σημαίνει ελληνικά άνοιξε. Εφαθά άνοιξε. Συγχρόνως ανοίξαν τα αυτιά του και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης του και μιλούσε κανονικά όπως όλοι οι άλλοι οι άνθρωποι και κάθισε και άκουγε τον Χριστό όπως όλοι οι άλλοι. Τότε ο Ιησούς παραγγέλει να μην το πουν αυτό πουθενά. Είχε τους λόγους του, όπως ξέρουμε, να μην μαθεύονται εύκολα και να μην βγαίνουν μακριά οι φήμες περί του Χριστού, διότι κινδύνευε να τελειώσει το έργο του πρόωρα, και γι' αυτό το λόγο ήθελε να κανονίσει το χρόνο αυτών της διδασκαλίας του να είναι αρκετός, ώστε πολλοί άνθρωποι να θεραπευτούν και να πιστέψουν. Είπανε λοιπόν οι άνθρωποι, τι είναι αυτά που βλέπουμε? Βλέπετε πως όλα τα έκανε καλά και με την τάξη τους και οι τυφλοί βλέπουν και οι κοφοί ακούν. Αλλά αυτό έφτασε στα αυτιά των Φαρισαίων, οι οποίοι πάντοτε ήταν δυσφημιστές του έργου του Ιησού. Αλλά να ευχηθούμε κι εμείς να μας ανοίξει τα αυτιά τα εσωτερικά ο Ιησούς και να ακούμε καλά και να έχουμε εκπαιδευμένη ακοή, πνευματική ακοή, ώστε ό,τι ακούμε να μην μας πτωούν, γιατί σήμερα τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν μέσω των προγραμμάτων και όλων αυτών να πτωήσουν τη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Βλέπουμε τώρα σε συμπεράσμα εδώ ότι ο Χριστός κάνει το καλό κρυφά, όσο μπορεί βέβαια. Διότι όπως είπαμε δεν θα μπορούσε να το κρύψει από τους παρόντες, έτσι. Και βέβαια τότε τα μέσα από μία πόλη στην άλλη δεν ήταν τόσο εύκολα και η είδηση δεν μπορούσε εύκολα να μεταδοθεί από μία πόλη στην άλλη παρά από στόμα σε στόμα. Νοσούμε κι εμείς, αγαπητοί φίλοι, στα αυτιά και στη γλώσσα, διότι δεν έχουμε τέλεια ακοή πνευματική και τέλεια λαλιά πνευματική. Εμείς δυστυχώς θέλουμε να διαφημιζόμαστε. Είμαστε μαθητές κάποτε και θέλαμε να γράφουμε το όνομά μας στο θρανίο, σε έναν τοίχο, κάπου. Κάποιος γράφει το όνομα στα παγκάκια, στους τηλεφωνικούς εκεί, στους τηλεφωνικούς θαλάμους και οπουδήποτε θέλουμε να γράφουμε και στις εκδρομές και παντού, βάζουμε τα αρχικά μας, λες και εάν δεν υπάρχουν αυτά, θα χάσουμε κάτι εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν στην Εκκλησία και θέλουν κάτω την εικόνα να γραφτεί το όνομά τους. Κάνουν λειτουργία και αν δεν ακούσουν το όνομά τους να προφέρεται από τον ιερέα, δεν ησυχάζουν. Γιατί λοιπόν τόσο πολύ λαχταρούμε να γραφτούν
τα ονόματά μας. Και αν το πάμε πιο πέρα, υπάρχουν και ιερόστρατοι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αρκεί να μεταφερθεί το όνομά τους, έστω και με κακό τρόπο. Βλέπουμε πως δυσφημούν τον Χριστό πάρα πολύ. Τον δυσφημούν τον Χριστό, φτάνει να ακουστεί το όνομά τους. Γράφουν βιβλία όπως ο Καζαντζάκης, ο Ανδρουλάκης και πολλοί άλλοι, εις βάρος του Χριστού, μόνο και μόνο με γνώμονα να γίνουν αυτοί γνωστοί εις βάρος του Χριστού και εις βάρος της φήμης του, της καλής φήμης του Χριστού, δηλαδή βλασφημούν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό για να πάρουν αυτή αξία. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η αμαρτία, το να θέλει κανείς να διαφημιστεί δυσφημίζοντας το υπερπάν πρόσωπο, τον Χριστό. Ιερόστρατος ήταν ένας αρχαίος, ο οποίος για να γίνει διάσημος πήγε και έκαψε το ναό της Αρτέμιδος. Και έμεινε το όνομά της στην ιστορία. Και του Εφιάλτη και του Νενέκου μείναν τα όνοματά της στην ιστορία, αλλά σαν προδότες. Δεν είναι λοιπόν να μείνει το όνομά σου ή να γραφτεί κάπου, αλλά τι θα πούνε για σένα οι άνθρωποι. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από το να γραφεί οπουδήποτε το όνομά σου. Γι' αυτό θέλει προσοχή λοιπόν. Αν μας ξέρουν κάπως οι άνθρωποι, να μας ξέρουν για καλά έργα και καλά παραδείγματα να δίνουμε, όχι για τίποτα το κακό. Πολλοί σταματούν κάθε εργασία που είναι πηγή χαράς και κάθονται στον καθρέφτη, διαφημίζοντας τον εαυτό τους στον εαυτό τους, και παίρνουν και καθρεφτάκια στον δρόμο, τόσο ώστε να κοιτάνε το πρόσωπό τους, και δεν ξέρουν ότι βρίσκονται στη δυναστεία του διαβόλου, στη δυναστεία του ναρκισισμού τους, ο οποίος είναι ο χειρότερος σύμβουλος και πηγή δυστυχίας. Τίποτα σε μερικούς δεν κάνει περισσότερο αίσθηση παρά από το πρόσωπό τους. Άπειρες χιλιάδες φωτογραφίες βγάζουν, ιδίως ηθοποιοί και όλοι αυτοί, για να διαφημίζεται το πρόσωπό τους. Και υπάρχουν και επαγγέλματα ειδικά για αυτή τη δουλειά, όπως είναι το modeling που λένε, τα μοντέλα. Και έτσι ηθοποιούμε τη φάτσα μας, αντί για να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό που μας έδωσε ένα υγιές παρουσιαστικό, και να δίνουμε ευχαριστίες στο Θεό επειδή δεν έχουμε δυσμορφίες, κακομορφίες, αρρώστιες, ελλείψεις, ελαττώματα. Πάμε στην άλλη άκρη και κάνουμε, θεοποιούμε εμείς τον ίδιο τον εαυτό μας. Αλλά και εγωισμός είναι ακόμα εγωισμός είναι να πιάνουμε το όνομα του Χριστού ή να κάνουμε τους Αποστόλους και να μην είμαστε ταπεινοί διακονητές μιας καταστάσεως μέσα στο ναό, όπως είναι ο Ιεροκήρυκας, όπως είναι ο Ψάλτης, αλλά να προσπαθούμε να επιδεικνύουμε τον εαυτό μας αντί για να επιδεικνύουμε τον Χριστό. Γι' αυτό θα δείτε και οι Άγιοι, οι σύγχρονοι Άγιοι, ο Παΐσιος, ο πατέρας Παΐσιος και ο πατέρας Προφύριος, όταν έβγαιναν φωτογραφία έπαιρναν και μια εικόνα της Παναγίας μαζί τους. Σαν να λένε ότι δεν επιθυμώ εγώ να προβάλλω το δικό μου πρόσωπο, αλλά την αγάπη που έχω προς την Παναγία. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς, αγαπητοί φίλοι. Αλλά και από τα αυτιά μας μπαίνει κάθε έπαινος του άλλου σε εμάς. Και τι δεν κάνει ο άνθρωπος για να ακούσει επένους για τον εαυτό του? Δεν τρώει, δεν μιλάει, δεν εξευτελίζεται τόσο όσο για να ακούσει επένους για το άτομο του. Προσκυνάει και λιβανίζει τον άλλον για να εκμεύσει από τον άλλον και αυτός επένους για τον εαυτό του. Σε όλες λοιπόν τις κατηγορίες των αισθήσεών μας σφάλουμε και αμαρτάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να ευθιάσουμε τα όργανα της οράσεως, της ακοής και οποιοδήποτε άλλο προσόν μας έχει δώσει ο Θεός για τη δόξα του ιδίου του Θεού και όχι τη δική μας. Γι' αυτό η επίδειξη λοιπόν είναι κατακριτέα στις περιπτώσεις αυτές που έχουμε σαν γνώμονα να επιδεικνύουμε τον εαυτό μας, είτε την σοφία μας μιλώντας στους άλλους, είτε την καλονή μας μερικές φορές. Οι μικρότεροι βέβαια αυτό έχουμε, αυτό το ελάττωμα, γιατί με την ηλικία ταπεινώνεται ο άνθρωπος επειδή αλλάζει το πρόσωπό του και δεν είναι πια φρέσκο και καλό και δεν μπορεί να το κάνει έτσι επίδειξη στους άλλους,
και αναγκαστικά ταπεινώνεται, αλλά βρίσκει τρόπο ο εγωισμός να εκφραστεί με άλλους, από άλλους δρόμους. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το καλό αφιλοκερδός και προς δόξαν Θεού. Ιδιαιτέρως, εάν παραγγέλνουμε κάποιες εικόνες για την Εκκλησία, ας αποφεύγουμε να γράφουμε το όνομά μας σαν δωρητές. Αν δίνουμε 2 δεκάρες σε κάποιους ανθρώπους, ας αποφεύγουμε να διαλαλείτε ότι δώσαμε. Αν κάνουμε μια συνεισφορά στην Εκκλησία, ας την κάνουμε κρυφά. Βλέπουμε και ο Άγιος Νεκτάριος ότι πήγαινε στα σπίτια των φτωχών και τα άφηνε τη νύχτα ή τρόφιμα ή χρήματα, τα ρίχνε κάτω την πόρτα, για να μην βλέπουν ότι αυτός είναι ο ευεργέτης τους και δίνουν αξία στο πρόσωπό του και όχι στο Θεό. Αυτή λοιπόν η ταπεινοφροσύνη πρέπει να υπάρχει σε όλη τη χριστιανική μας πορεία και πρέπει να στυλιτεύεται κανείς ο οποίος θέλει αυτοπροβολή μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός απέσπασε τη μορφή του κεφαλάλου από τον κόσμο και την έστρεψε στο δικό του πρόσωπο για να μάθει να βλέπει ο άνθρωπος την εικόνα του Χριστού. Και μάλιστα οι πατέρες λένε να βλέπουμε τον Χριστό εσταυρωμένο, για να θυμόμαστε πάντοτε τη μεγάλη θυσία του. Και αναστημένο, αλλά και σταυρωμένο. Διότι τότε φιλοτιμείται περισσότερο η ψυχή μας όταν βλέπουμε τον Κύριο στο Σταυρό. Εξάλλου, εκείνος που αυτοπροβάλλεται παραβαίνει ένα βασικό όρο που λέει «Ου ποιήσεις είδωλο, ουδέ παντός ομοίωμα». Αν ποιούμε λοιπόν είδωλο τον εαυτό μας με οποιοδήποτε τρόπο, με τη σοφία των βιβλίων που γράφουμε ή των λόγων που εκφωνούμε, έχουμε ασφάλεια. Έπιασε λοιπόν ο Χριστός τη γλώσσα του κοφαλάλου και την έκανε να μιλάει. Ας θεωρήσουμε τον εαυτό μας και εμείς ένα είδος κοφαλάλου και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας κάνει τη γλώσσα να μιλάει όπως πρέπει και να ταπεινωνόμαστε μπροστά στους άλλους ανθρώπους και όταν ένα πράγμα το ξέρουμε να λέμε «Δεν το ξέρω αυτό». Δεν είναι κακό να πει ο άνθρωπος «Δεν το ξέρω». Είναι τιμή του. Παρά να πει κάτι το οποίο δεν ξέρει και να γίνει ρεζίλια από κάποιους που το ξέρουν. Ή να υποτιμήσει αυτή τη γνώση χάρη της δικής του προσωπικότητος, νομίζω είναι λάθος αυτό. Αλλά το συμπέρασμα ποιο είναι? Αν δεν γράψουμε εμείς το όνομά μας κάπου, στα θρανία, στα βιβλία, στις οφειλές, στις ευεργεσίες, στις εικόνες, τότε σίγουρα θα το γράψει ο Θεός το όνομά μας κάπου εκεί στα δικά του χαρτιά. Και όσο περισσότερο μιλάμε εμείς για τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο γινόμαστε και απεχθείς στους άλλους. Διότι είναι κακός ο κομπασμός. Και συμβαίνει το εξής, όταν κανείς αποφεύγει να φανεί στους άλλους, τότε έρχονται οι άλλοι και τον αρπάζουν και τον κάνουν κάποιο σπουδαίο. Δηλαδή, πολλοί άγιοι κρυβόντουσαν μέχρι τη στιγμή που τους ανακάλυπταν και τότε έφευγαν και πήγαιναν αλλού για να μην δοξαστούν από τους ανθρώπους. Ήτανε φυγόδοξοι οι άγιοι, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Αποφεύγαν τη δόξα, αποφεύγαν την τιμή των ανθρώπων. Αντίθετα από ό,τι κάνουμε συνήθως εμείς, που όπως είπαμε, θέλουμε πάρα πολύ να ακούγεται το όνομά μας. Αυτή λοιπόν η δοξομανία πρέπει να καταργηθεί από τον χριστιανό άνθρωπο. Πρέπει να ξέρει, όπως λέει ο Δαβίδ, ότι είναι χώμα και σποδός, χώμα και στάχτη είναι ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας δώσει το θρίαμβο αυτό μετά αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή ας προσπαθούμε να μένουμε αφανείς όσο μπορούμε, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πούμε και κάτι σωστό σε μια παρέα για να μην φανούμε ότι είμαστε εγωιστές. Όχι αυτό. Αλλά να κρατάμε το ζύγι. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε και να μην αεροβατούμε. Έτσι να υπάρχει διάκριση αυτό που λέμε. Η μεγάλη, μαζί με την αγάπη, η μεγάλη αρετή είναι η διάκριση. Η διάκριση σημαίνει φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στο μυαλό μας για να μας
δείχνει τα πράγματα στα μέτρα τους και τον εαυτό μας πώς ακριβώς είναι. Να μην έχουμε μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό μας, αλλά δεν βλάπτει να έχουμε χαμηλότερη ιδέα για τον εαυτό μας, όπως και ο Απόστολος Παύλος που λέει «Είμαι αμαρτωλός», ο πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ, εγώ λέει ο Παύλος. Παρακάτω, με τους μαθητές κατεβαίνει ο Κύριος και διδάσκει πάλι και ο κόσμος, επειδή είναι τρεις μέρες εκεί, έχει εξαντληθεί. Και οι μαθητές ζητάνε από τον Χριστό να τους αφήσουν να πάνε στο σπίτι τους για να μην μείνουν νηστικοί και εξαντληθούν από, και πέσουν από την εξάντληση κάτω, ιδίως τα παιδιά και οι γέροι, οι οποίοι έχουν πιο αδύνατο οργανισμό. Και προβληματιζόντουσαν πώς εδώ στην ερημιά θα βρούμε ψωμί να χορτάσουμε τόσους ανθρώπους. Ο Ιησούς τους λέει, δώστε τους εσείς να φάνε. Δεν ελέγχει αμέσως την πόρωσή τους, αλλά τους λέει πόσους άρτους έχετε εδώ μαζί. Και αυτοί λένε 7 άρτους και λίγα ψαράκια. Σε άλλη περίπτωση έχουμε τους 5 άρτους και τους 2 ιχθύες. Εδώ έχουμε τις 7 άρτους και τα ψαράκια. Κατόπιν ο Κύριος παίρνει στα χέρια του και ευλογεί αυτά που υπάρχουν και αυτά πληθαίνουν και ευχαριστεί το Θεό δια προσευχής που κάνει να ακουστεί και τεχμαχίζει τους άρτους και, έδινε τα κομμάτια στους μαθητές και αυτοί τα έδιναν στον κόσμο. Τεμαχίζει τους άρτους συνεχώς ο Κύριος και δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο τεμαχισμός των άρτων. Δεν είναι όλα μαζί, δεν κάνει ένα θαύμα εντυπωσιακό να κάνει ένα βουνό με ψωμιά, ένα λόφο και να πει πάρτε τώρα, να πέσουν όλοι επάνω στα ψωμιά και να γίνει χαμός, αλλά σιγά σιγά βγαίνουν από τα χέρια του κομμάτια από ψωμί, από το ίδιο ψωμί δηλαδή, δίνει συνεχώς κομμάτια ο Κύριος, τα οποία τα παίρνουν οι μαθητές και τα ψαράκια και τα ψωμιά και δίνουν στον κόσμο και τρώει. Θέλει να γίνει πιστευτό το θαύμα όχι μόνο στη γεύση, αλλά και στην όραση. Και εκείνοι που έφαγαν μας λέει εκεί ο Λουκάς νομίζω ότι ήταν 4.000 χωρίς τα παιδιά και τις γυναίκες. Τον βλέπουμε τώρα τον Ιησού να απολύει τους όχλους και να μπαίνει στο πλοίο μαζί με τους μαθητές για να έρθει στα μέρη Δαλμανουθά όπως μας λέει και στα όρια εκεί στα σύνορα του Ισραήλ. Μεταξύ των πόλεων Μαγδαλά και Δαλμανουθά, στην δυτική όχθη της λίμνης της Τιβεριάδος. Για να αποφύγει πάλι όμως τις εκδηλώσεις του, τις θερμές εκδηλώσεις του κόσμου στο πρόσωπό του, επειδή έγινε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 7 άρτων, απολύει τώρα τους όχλους και αφήνει τον κόσμο να φύγει και να πάει στα σπίτια του, αφού τους έχει διδάξει, όπως είπαμε, 3 ολόκληρες μέρες. Αλλά ας δούμε εδώ τώρα την γενεοδορία που έχει ο Χριστός, αλλά και την οικονομία που κάνει, διότι δεν αφήνει καθόλου κανένα υπόλοιμα της τροφής να πάει χαμένο. Γιατί λέει, τα φορτώθηκαν τα κομμάτια οι μαθητές, και κατέβηκαν. Τα φορτώθηκαν για να θυμούνται πάντα το θαύμα, να κουραστούν και λίγο. Έτσι. Και εδώ πρόκειται περί γενεοδορίας και οικονομίας. Παράδειγμα δικό μας, για μας το κάνει ο Κύριος, πώς να είμαστε οικονόμοι, αλλά και γενεόδοροι. Η ασθένεια του σώματός μας, η πείνα του σώματος και της ψυχής, είναι αυτά που οδηγούν τον άνθρωπο στο θάνατο. Η ασθένεια που είναι για το σώμα, η νόσος, έχει ως αποτέλεσμα όταν θεραπευτεί να φέρει στον άνθρωπο την υγεία. Και η θεραπεία της πείνας είναι η τροφή. Και η θεραπεία της πείνας της ψυχής, μην το ξεχνάμε, είναι ο Θείος Λόγος. Όπως το σώμα θέλει ψωμί, έτσι και η ψυχή θέλει το Λόγο του Θεού. Και όπως είπαμε, ο Χριστός φάνηκε και γενναιόδωρος, αλλά και οικονόμος. Για να μας διδάξει να μην κάνουμε σπατάλη εμείς, οι οποίοι συνήθως είμαστε σπάταλοι, εκεί που δεν πρέπει,
και είμαστε σφιχτοί εκεί που πρέπει να δώσουμε τα ελαττώματα, τα ανθρώπινα που τα έχει ο καθένας από εμάς. Είναι λοιπόν χρήσιμο να μάθουμε πόσο γενναιόδωρος ήταν ο Ιησούς στους αρρώστους, ώστε απεσύρετο, λέει, μερικές φορές για να ξεκουραστεί, διότι η κούρασή του ήταν φοβερή. Αυτό είναι το δόσιμο της γενναιοδωρίας. Έδινε όλη τη δύναμη του σώματός του και χαλάριζε και την ανάπαυσή του χάρη της αγάπης προς τους συνανθρώπους. Και περισσότερη σημασία δίνει στο κήρυγμα, στη γενναιοδωρία της διδασκαλίας, παρά στη γενναιοδωρία των θαυμάτων ή των τροφών. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι εφάνει γενναιόδωρος ο Ιησούς και στην παροχή της υλικής τροφής. Διότι ο άνθρωπος είναι μια υλοπνευματική σύνθεση. Στην πρώτη, όπως είπαμε, πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και στη δεύτερη τους 7 άρτους και τα λίγα ψάρια. Έκανε 2 φορές δηλαδή το θαύμα αυτό, από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι το περιγράφουν οι Ευαγγελιστές, ο ένας περιγράφει το ένα και ο άλλος περιγράφει το άλλο. Αλλά παρόλη την αυθονία που είχε η πράξη αυτή της θρέψεως των ανθρώπων, ζήτησε να μην, θα μπορούσε να λέγαμε έτσι με μια σκέψη, ότι να τα κάνει ίσα ίσα τα ψωμιά και να μην μείνει τίποτα, ούτε ψίχουλο. Κι όμως δεν τα έκανε τόσα, τα έκανε παραπάνω, αλλά ζήτησε μετά να μην τα πετάξουν. Για να μας διδάξει τη γενναιοδωρία από τη μία και την οικονομία από την άλλη, για την τροφή και της ψυχής και του σώματος. Και ας περάσουμε τώρα στη δική μας, εντός εισαγωγικών, γενναιοδωρία και στη δική μας οικονομία, και μπορούμε και εμείς να γίνουμε γενναιόδοροι και οικονομικοί και οικονόμοι, όπως στην περίπτωση του Χριστού, να δώσουμε γενναιόδωρα σε μερικούς που έχουν ανάγκη και οικονομικά, για να μπορούμε να ξαναδώσουμε και να υπάρχει αυθονία, διότι η οικονομία προφυλάσσει τη σπατάλη και συντηρεί την αυθονία των υλικών πραγμάτων. Οι γιατροί θα πρέπει στους φτωχούς ανθρώπους να παρέχουν δωρεάν τη θεραπεία και ακόμη και τα φάρμακα. Οι χριστιανοί γιατροί. Μπορεί κανείς, όταν δεν είναι γιατρός, με τα χρήματά του να δώσει για να θεραπευθούν κάποιοι άνθρωποι. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν αυτό. Μερικοί βέβαια το διαφημίζουν το όνομά τους, αλλά καλύτερα θα ήταν να μην το διαφημίζουν. Αλλά ο Θεός βλέπει και ξέρει τι γίνεται. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν είσαι ούτε γιατρός, ούτε φαρμακοποιός, ούτε κάποιος πλούσιος ο οποίος μπορεί να προσφέρει θεραπεία στο εξωτερικό σε έναν άρρωστο, σε ένα παιδάκι, σε οτιδήποτε. Ας πούμε ότι είσαι ένας απλός άνθρωπος, που ήταν οι ψαράδες εκεί της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς, κατά τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ψαριών, πολλαπλασίασε θαυματουργικώς τα προϊόντα του φυσικού βασιλείου, αλλά μέσα στα χέρια των Αποστόλων. Το ίδιο κάνει λοιπόν και ο Θεός μέσα στα χέρια των γεωργών με τα προϊόντα που τους δίνει. Τα πολλαπλασιάζει, ούτως ώστε ένας κόκκος αραβωσή του κρυθαριού σταριού μυστηριωδώς να γίνεται, με τον κόπο βέβαια του γερμανού, να παράγει πολλά στάχια. Και από ένα ζευγάρι ζώα παράγονται ολόκληρα κοπάδια ζώων. Ξέρουν οι κτηνοτρόφοι πώς θα πολλαπλασιάσουν τα ζώα τους, ούτως ώστε συν το χρόνο να έχουν περισσότερα και πιο υγιή ζώα. Άρα λοιπόν η μετάδοση της ζωής στα χέρια του ανθρώπου γίνεται από το Θεό. Ο Θεός είναι ο ζωοδότης και ο δωροδότης του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν ας μας παρακινεί σε ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Εδώ όμως βλέπουμε ξαφνικά, ενώ στους γεωργούς και στους άλλους ανθρώπους της υπαίθρου γίνεται βαθμιαίως αυτή η αύξηση των προϊόντων μέρα με την ημέρα, εδώ ο Χριστός το κάνει αυτό μέσα σε λίγα λεπτά. Συνεχώς πολλαπλασιάζονται τα πράγματα στα χέρια του. Αλλά δεν τα διανέμει ο ίδιος ο Χριστός για να βάλει και τους Αποστόλους μέσα στο παιχνίδι αυτό της αυθονίας και της ευγνωμοσύνης
αλλά και της διανομής των προϊόντων, για να γίνει συγκυρίαρχος ο άνθρωπος επάνω στη γη, να γίνει θεοειδής, δηλαδή κατοικώνα Θεού. Όπως ο Θεός δηλαδή δίνει τα αγαθά του σε όλους τους ανθρώπους, και στους καλούς και στους κακούς, και βρέχει για τους δίκαιους και τους αμαρτωλούς, έτσι πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος και να ικανοποιεί εκείνον των ανθρώπων που έχουν ανάγκη τις ανάγκες. Αν δεν έχεις να δώσεις τρόφιμα, έχεις λόγια παρήγορα. Έχεις να ξοδέψεις λίγο χρόνο από τη ζωή σου για να επισκεφτείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη να δει έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο, στην φυλακή ή όταν είναι απογοητευμένος, όταν είναι συντριμμένος, όταν έχει πάθει κάποιο κακό. Ας τον επισκεφτούμε τον άνθρωπο αυτό και να μην λέμε, αχ, τώρα αυτός είναι στεναχωρημένος, θα με κολλήσει στεναχώρια του. Όχι. Να πάμε να τον παρηγορήσουμε. Και τα λόγια, τα παρήγορα, πιάνουν τόπο, διότι και αυτά είναι σαν τα αγαθά, τα υλικά, είναι πνευματικά αγαθά αυτά. Όπως η διδασκαλία του Χριστού από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους χριστιανούς, μπορεί να μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον διαστόματος και να ευεργετεί κατά κάποιο τρόπο ο συνάνθρωπος τον συνάνθρωπό του με τα λόγια του Χριστού, έτσι μπορεί να γίνει και με τα λόγια ενός που παρηγορεί κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη θέση. Αλλά η τσιγκουνιά είναι οικονομία χωρίς γενναιοδορία, λέει κάποιος. Και απ' την άλλη έχουμε τη σπατάλη, η οποία είναι γενναιοδορία, αλλά δίχως αντίχτυπο. Είναι στο βρόντο δηλαδή η γενναιοδορία ή σπατάλη. Και οικονομία λοιπόν και γενναιοδορία. Όλοι οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μιλάνε για αυτές τις αρετές και είναι σοφοί οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να δίνουν στους μοναχούς, σε συγκεντρώσεις άλλες, εκείνο που χρειάζεται ο καθένας, δίχως να περισσεύει και να σπατελιέται άδικα. Η σπατάλη λοιπόν είναι επικριτέα από το Θεό. Γιατί? Διότι σπαταλάμε τον πλούτο της γης με τον α ή β τρόπο και σήμερα με τα αγαθά τα οποία δεν μας είναι απαραίτητα, με τα πλαστικά τα οποία κάνουμε κατάχρηση, θέλουμε έναν καφέ και ένα νερό και το παίρνουμε στο πλαστικό και αυτά μετά τα πετάμε. Ενώ θα μπορούσαμε να τα έχουμε σε ένα γυάλινο ποτήρι το οποίο να το πλύνουμε όπως παλιά και να μην κάνουμε μόλις του περιβάλλοντος. Όλες αυτές λοιπόν οι καταστάσεις και οι οικονομίες είναι σωστές να γίνονται από έναν συνετό άνθρωπο. Κάποτε λέει ότι ένας επίσκοπος θέλησε, τον παρακάλεσαν να συγκεντρώσει χρήματα για να χτιστεί μια εκκλησία. Αποφάσισε λοιπόν και αυτός με προσευχή να δει αν είναι το θέλημα του Θεού και όταν είδε ότι πραγματικά χρειαζόταν αυτό το έργο, άρχισε να μαζεύει χρήματα. Πήγε λοιπόν στον ένα, στον άλλο, στον άλλο, μάζεψε λίγα χρήματα. Του λέει ένας, κοίταξε να δεις. Αυτοί που πας είναι φτωχοί άνθρωποι, τι να σου δώσουν. Θα πας στον τάδε που είναι ζάμπλουτος, πάρα πολύ πλούσιος, εύπορος. Λέει να πάω, λέει αυτός. Πήγε λοιπόν και όπως πήγαινε στο σπίτι του, είχε φτάσει έξω το παράθυρο του σπιτιού του πλούσιου εκείνου, άκουσε να επιπλήττει ο πλούσιος στο γιο του για ένα σπιρτόξυλο. Γιατί το χάλασες, του λέει αυτό το σπιρτόξυλο. Γιατί το άναψες έτσι για να παίξεις κλπ. Όταν άκουσε έτσι ο ιερέας, λέει, όχι που έπεσα τώρα, αυτός ο άνθρωπος κάνει ολόκληρη φασαρία για ένα σπιρτόξυλο, καλύτερα πάω να φύγω, διότι δεν θα μου δώσει τίποτα. Όμως είπε, επειδή έφτασα μέχρι εδώ, ας κάνω μια ευχή και ας μπω, μήπως τον εφωτίσει ο Θεός και δώσει αυτός ο άνθρωπος. Χτυπάει λοιπόν το κουδούνι, το ανοίγει ο οικοδεσπότης, περάστε, του λέει, δέσποτα, καθίστε, ξέρω εγώ, του πρόσφερε κάτι, λέει αυτός, ξέρετε, ερχόμουν για να σας ζητήσω, λέει, μια εισφορά για ένα ναό που χρειάζεται να χτίσουμε, λέει, και εσείς να συνεισφέρετε κλπ. Αλλά δίστασα, λέει, να μπω, γιατί κάτι με αποθάρρυνε, λέει. Λέει, τι σας αποθάρρυνε, λέει ο πατέρα. Ένα, λέει, λέγατε στο παιδί ότι για το σπιρτόξυλο κλπ. Και ξέρω, λέει. Α, του λέει. Θα σου εξηγήσω, του λέει, πάτερ μου, γιατί το είπα, του λέει. Εάν δεν έκανα οικονομία εγώ, σοφή οικονομία και διαχείριση, δεν πρόκειται να είχα τώρα λεφτά. Από αυτή την οικονομία και τη σοφή διαχείριση μπόρεσα και έκανα ό,τι έκανα
και πιστεύω, του λέει, ότι πρέπει να ξέρει κανείς πώς να μαζεύει το χρήμα του και πώς να το σκορπά, πώς να το δίνει. Να μην το σκορπά ασυναίσθητα και ασυνείδητα. Θα σας δώσω, του λέει, μια εισφορά, ένα αστρονομικό ποσό έδωσε για την εκκλησία ο άνθρωπος αυτός. Έδωσε πολλά λεφτά. Πράγμα που δεν το περίμενε βέβαια ο ιερέας, όταν άκουσε την πρώτη κουβέντα που έκανε με το γιο του ο άνθρωπος αυτός. Του δίνω ένα παράδειγμα του γιου του, ότι και ένα σπίρτο ακόμα μπορεί να σώσει μια ζωή. Και πράγματι έχει γίνει αυτό, όταν στο πέλαγος παλαιότερα ναυάγεις, κινδύνευαν να ναυαγήσουν και πέρναγε ένα καράβι από δίπλα του μεγάλο, δεν τους έμεινε παρά τα κουτιά, τα σπίρτα είχαν βραχή και ένα κουτί από σπίρτα δεν είχε βραχή και εκεί πέρα υπήρχε ένα σπίρτο. Και μαζεύτηκαν όλοι γύρω γύρω να μην σβήσει αυτό το σπίρτο από τη θύελα που επικρατούσε στο καΐκι αυτό, ώστε να ανάψουν το φανάρι για να κάνουν σήμα στο καράβι. Και πράγματι, κρατώντας την αναπνοή τους και λέγοντας χίλιες ευχές από μέσα τους, άναψαν το λιχνάρι το οποίο είδε το καράβι το άλλο και τους έσωσε. Ένα σπίρτο λοιπόν είναι τόσο σημαντικό όσο δεν φαντάζεται κανείς μερικές φορές, αφού μπορεί να σώσει τη ζωή ανθρώπων. Να λοιπόν, τι θα πει οικονομία και τι θα πει σπατάλη. Πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν αναφερθεί στη σπατάλη του πλούτου των πλουσίων. Ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς. Και αυτός έμεινε με ένα ράσο και τα βιβλία του. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Πολλοί δίνουν τα από τους παλιούς επισκόπους, όπως Αρσένιος επίσκοπος, ο οποίος τα παλιά χρόνια πρόσφερε σε 7.000 ανθρώπους μιας Κωμόπολης τα χρήματά του, ώστε να τους ευεργετήσει και να μπορέσουν να αυξήσουν την οικονομία τους σε αυτή την περίπτωση. Και θα δούμε λίγο παρακάτω, στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στη συνέχεια, ένα άλλο φαινόμενο, να ζητούν οι Φαρισαίοι από τον Χριστό, να τους ζητάνε, να τους ζητούν να κατεβάσει από τον ουρανό φωτιά. Όπως ξέρουμε και σε άλλες περιπτώσεις, οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι ήταν εχθροί μεταξύ τους. Αλλά ενώθηκαν για να πολεμήσουν τον Χριστό. Στη συνέχεια μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής ότι οι Φαρισαίοι ήρθαν και συζητούσαν με τους Σαδουκαίους, ζητώντας τον Χριστό να τους κάνει μια επίδειξη δυνάμεως. Ζητούσαν λοιπόν ένα θαύμα από τον ουρανό. Παρόλο που όλα τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς απεδείκνυαν τη θεία του αποστολή, αυτοί επιμόνως ζητούν θαύμα από τον ουρανό. Ένα θαύμα που φαντάζονταν θα γίνει στις ουράνιες σφαίρες. Πιθανόν να κατεβάσει τη νύχτα φωτιά για να γίνει ένα μεγαλοπρεπές έτσι θέαμα, να θαυμάσουν έτσι πλουσιοπάροχα τη δύναμη του Χριστού, αν υπήρχε. Κι όμως ο Χριστός, παρόλο που δεν ήταν ανίκανος να δώσει θαύμα, μπορούσε να δώσει τα πάντα, οτιδήποτε να κάνει, και τίποτα δεν ήταν αδύνατο και δεν είναι αδύνατο για το Θεό, εντούτοις αρνείται να τους δώσει το θαύμα αυτό. Θα πείτε, εμείς αν είμαστε, θα το κάναμε για να τους αποστομώσουμε. Κι όμως, ήξερε ότι και θαύμα να δουν οι Φαρισαίοι δεν θα άλλαζαν μυαλό. Διότι το θαύμα γίνεται σε πολλούς μπροστά, αλλά λίγοι το πιστεύουν. Το πιστεύουν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Και έκανα τον Χριστό να αναστενάξει για την κακοδοξία αυτή των Φαρισαίων. Και τους λέει ο Χριστός, την οψία, δηλαδή την εσπέρα, όταν βλέπετε κόκκινο τον ουρανό, λέτε, αύριο θα έχουμε κακοκαιρία. Και το πρωί, όταν ο ουρανός είναι σκοτεινός, λέγεται, θα έχουμε χειμώνα, βαρύς ο ουρανός ο πρωινός. Και όπως το λέτε, έρχονται τα πράγματα έτσι, διότι έχετε παρατηρήσει
τα φαινόμενα αυτά. Λοιπόν, είσαστε υποκριτές όμως, διότι ξέρετε το φαινόμενο, τα φαινόμενα του ουρανού, αλλά τα σημεία των καιρών που έρχεται ο Μεσσίας δηλαδή, δεν τα γνωρίζετε. Δεν ξέρετε ότι αυτή είναι η εποχή του Μεσσία, από τις προφητείες δεν έχετε πληροφορηθεί. Παραρχίστε και ζητάτε εξωτερικά φαινόμενα για να δημιουργήσετε μεταξύ σας σύγχυση. Να μην συγχύουμε όμως τα σημεία αυτά της ελεύσεως του Χριστού με την Δευτέρα Παρουσία. Γιατί μερικοί τα συγχαίουν, ιδίως οι αιρετικοί. Έτσι. Γενεά, κακιά πονηρή που ζητάει θαύμα, αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί. Ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το σημείον του Ιωνά είναι αυτό που ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες στο κήτος και τον ξέρασε κατόπιν η φάλαινα αυτή. Και αυτό το σημείο είναι η Ανάσταση του Χριστού. Όπως ο Ιωνάς διατάχθηκε από το Θεό να πάει στην πόλη Νινεβή και να κηρύξει και παρήκουσε και πήγε στην Ισπανία και όταν έγινε τρικυμία έπεσε στη θάλασσα και τον καταβρόχθησε ένα θαλάσσιο κήτος, φάλαινα προφανώς, αλλά έγινε και θαύμα βέβαια, διότι έμεινε μέσα στο ψάρι αυτό δίχως να λιώσει. Τα γαστρικά υγρά του ψαριού μπορούν να λιώσουν έναν άνθρωπο αν τον καταπιεί, αλλά αυτός έμεινε εκεί για παραδειγματισμό. Αυτό όμως ακριβώς είναι και αυτό το σημείο του Ιωνά που αναφέρει ο Χριστός και δεν ρωτάνε κατά περίεργο τρόπο ποιο είναι αυτό το σημείο του Ιωνά που μας λες. Και δεν προχωράει και ο Χριστός σε εξήγηση, αλλά το αφήνει έτσι εκκρεμές, διότι κάποτε φαίνεται θα καταλάβαιναν περί τίνος πρόκειται και ίσως τότε, αν έβλεπαν την Ανάσταση, να καταλάβαιναν τι σήμαιναν τα λόγια «Θα δείτε το θαύμα του Ιωνά του προφήτη σε μένα να το κάνω». Και ας δούμε τώρα σαν θέμα τα θαύματα και τη διδασκαλία του Χριστού στα 5 λεπτά που έχουμε ακόμα. Έκανε θαύματα και τα θαύματα εντυπωσίασαν τους Φαρισαίους. Γι' αυτό ζήτησαν και τη φωτιά από τον ουρανό. Αλλά στην πραγματικότητα η διδασκαλία του Χριστού είναι πιο ενδιαφέρουσα από τα θαύματα του Χριστού. Ας αναφερθούμε λοιπόν στο τι είναι τα θαύματα και τι είναι η διδασκαλία. Τα θαύματα. Χριστός ο ίδιος δεν δίνει, όπως είπαμε, μεγάλη σημασία στα θαύματα για τους εξής κυρίως λόγους. Χρειάζονται και αυτά. Αλλά ξέρετε, θαύματα μπορεί να κάνουν και οι μάγοι και οι τσαρλατάνοι. Πολλούς είχε μπερδέψει αυτός ο Σίμων ο μάγος, μας λέει το Ευαγγέλιο, στις πράξεις των Αποστόλων, που με τη μαγεία του είχε καταπλήξει, λέει, όλη τη Σαμάρια. Και τον ακολουθούσαν οι άνθρωποι γιατί νομίζαν ότι είναι κάποιο σπουδαίο πρόσωπο. Ενώ αυτό ήταν ένας ψευδοπροφήτης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε το χρήμα και τη δόξα τη δική του και όχι του Θεού. Και θα ξεκοθούν, λέει, ψευδόχρηση και ψευδοχριστείτε και θα κάνουν θαύματα για να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεπτούς μας, λέει ο Χριστός και θα πούνε ότι είμαι εγώ ο Χριστός κλπ. Θα δούμε στο 26ο, 27ο κεφάλαιο, 25ο του Ματθαίου, 21ο του Μάρκου. Που λέει εκεί για τα θαύματα της συντέλειας του κόσμου και τα συνδέει μαζί με το τέλος της Ιερουσαλήμ από τους Μαθαίους. Διότι λέει εκεί «Ουέ σύ Χοραζίν και Βεθεσδά» και ταλανίζει τις πόλεις αυτές, τις τσεκουρώνει στο Ματθαίο, στο 7ο κεφάλαιο, γιατί λέει ότι αν έβλεπατε τα θαύματα που είδαν στην Νινεβή από ιδωλολάτρες, αν τον Ιωνά θα είχαν μετανοήσει, ενώ εσείς βλέπετε τα δικά μου θαύματα, ακούτε τη δικιά μου διδασκαλία και δεν μετανοείτε. Και λέει, πολλοί θα έρθουν την ημέρα της κρίσης σε μένα και θα μου πούν, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου Κύριε και δεν κάναμε θαύματα, δεν βγάλαμε δαιμόνια χρησιμοποιώντας το ίδιο το όνομά σου. Και τότε λέει ο Χριστός θα τους πω, ουδέποτε σας γνώρισα εσάς, φύγετε από μένα, οι εργάτες της ανομίας. Και για αυτούς τους λόγους δεν κάνει πολλά θαύματα ο Ιησούς όταν τους ζητάνε να κάνει θαύματα, αλλά τα κάνει όποτε πρέπει. Και όχι εντυπωσιακά θαύματα σαν των μάγων, ψευτοθαύματα και ηλίθια θαύματα, αλλά θαύματα ευεργετικά. Οι άσεις, το λεπρό
ρέπευσε και τον διέταξε ώρα μηδανή. Πρόσεξε δηλαδή σε κανένα να μην πει τίποτα. Δεν μπορούσε όμως πάντοτε να αρνείται τις παρακλήσεις των ανθρώπων, αλλά μερικές φορές υποχωρεί και θεραπεύει περισσότερους ανθρώπους λόγω του ότι τους πλαχνίζεται, μας λέει, διότι είναι ευσπλαχνικός ο Χριστός. Φωνάζει ο Πέτρος και ο Ιησούς τον αρπάζει από τα κύματα. Θεραπεύει το δούλο του εκατοντάρχου, ανασταίνει το γιο της χείρας, τον Λάζαρο ανασταίνει. Τι βλέπουμε όμως σε αυτά τα θαύματα του Κυρίου? Δεν βλέπουμε εντύπωση θεϊκής δυνάμεως και πομπή, αλλά βλέπουμε και φοβερή ανθρώπινη ωφέλεια. Θαυματουργεί στη θάλασσα και σώζει τη ζωή των μαθητών του. Θαυματουργεί στις ασθένειες και χαρίζει την ίαση στους ανθρώπους. Θεραπεύει τον πόνο της Μαρίας και της Μάρθας ανασταίνοντας τον Λάζαρο. Θεραπεύει τον πόνο της χείρας της Ναΐν και περισσότερο για αυτήν γίνεται το θαύμα της Αναστάσεως του γιου αυτής της χείρας της Ναΐν. Όλα δηλαδή έχουν μια φανερή ανθρώπινη ωφέλεια, τα θαύματα του Θεού, τα θεϊκά θαύματα. Αλλά έχουμε, όπως είπαμε, και σατανικά θαύματα και οράματα και οπτασίες σατανικές. Που ο χαρακτήρας αυτών των θαυμάτων δεν μοιάζει με τα θαύματα του Χριστού. Ο Σατανάς δεν θεραπεύει ούτε χολούς, ούτε τυφλούς, ούτε σακατεμένους ανθρώπους. Παρουσιάζει οπτασίες, σηκώνεται στον αέρα και τέτοια όπως έκανε και αυτός ο μάγος εκεί πέρα, ο οποίος λένε ότι έτσι σκοτώθηκε, τον εσταύρωσε ο Απόστολος Πέτρος και έπεσε από ύψος. Είχε σηκωθεί στον αέρα, λέει, και τον παρατηρούσαν πολλοί άνθρωποι τον μάγο αυτό. Και όταν ανέβηκε 10-15 μέτρα, ο Πέτρος που ήταν εκεί τον εσταύρωσε και έπεσε και σκοτώθηκε. Αυτό βέβαια δεν το λέει το Ευαγγέλιο, αλλά υπάρχει στην παράδοση. Και η παράδοση είναι σοβαρή, όπως και το Ευαγγέλιο, όπως είπε οπωσδήποτε. Και η παράδοση είναι κάτι πολύ σπουδαίο πράγμα. Στήκεται και κρατείται τα παραδόσεις, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνεχίζει και τους λέει ότι άνδρες νινεβίτες θα αναστηθούν κατά την κρίση και θα κατακρίνουν αυτές τις πόλεις που δεν μετανόησαν από το κήρυγμά μου, διότι αυτοί μετανόησαν από το κήρυγμα του Ιωνά και από άλλους προφήτες, και εγώ που είμαι ανώτερος των άλλων προφητών και μιλάω και κάνω θαύματα, αυτοί δεν μετανοούν. Άρα είναι χειρότερη η μοίρα αυτών οι οποίοι μπροστά στον Χριστό απίστησαν από εκείνους που απίστησαν μπροστά στους προφήτες. Οι Νινεβίτες τι ήτανε? Ιδωλολάτρες ήτανε. Δεν είχαν το Θεό του Αβραάμ, του Ιακώβ και του Ισαάκ. Αλλά ο νόμος του Χριστού και το θαύμα του Χριστού είναι ισχυρότερο και ανώτερο από το θαύμα και της Αναστάσεως των νεκρών ακόμα. Και αυτό λέει στον κολασμένο πλούσιο, ο οποίος ζήτησε από τον Αβραάμ ο πλούσιος να τον ευεργετήσει ο Λάζαρος. Και τι του απάντησε τότε ο Αβραάμ? Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό λέει. Τότε λέει, στείλε τον Λάζαρο να πιστέψουν πραγματικά ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς για να μην πάθουν αυτό που έπαθα και εγώ και τα αδέρφια μου. Και του λέει ότι όχι, και να πάει ο Λάζαρος εκεί, είναι σίγουρο ότι δεν θα το πιστέψουν. Αλλά εάν δεν πιστέψουν τον Μωυσή και τους προφήτες, αποκλείεται να πιστέψουν ένα ο οποίος αναστήθηκε από νεκρό. Και πράγματι έτσι είναι. Αν το σκεφτεί κανείς, έτσι είναι. Και άλλοτε οι μαθητές πήγαν με μεγάλη χαρά στον Ιησού και είπαν ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Και ο Χριστός τους είπε, μη χαίρεστε γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε περισσότερο διότι σωθήκατε. Έχουν γραφτεί τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Και όταν ο Θωμάς είδε τον Κύριο αναστημένο και είπε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο Ιησούς του τι το απάντησε? Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι δεν είδαν και πίστεψαν. Εκείνος ο οποίος πιστεύει επειδή μόνο και μόνο βλέπει θαύματα, δεν πιστεύει επειδή αγαπά το Θεό, αλλά επειδή φοβάται. Οι μάγοι γι' αυτό δημιουργούν πάντοτε τον τρόμο με τα θαύματά τους. Ενώ τα θαύματα του Χριστού δεν εκμεεύουν τον
φόβο από την ψυχή των ανθρώπων, αλλά την αγάπη. Ο μάγος τρομοκρατεί τα θύματα του για να τα αρμέξει. Ενώ ο Χριστός χαροποιεί με τα θαύματά του, γιατί είναι θαύματα που βγαίνουν μέσα από το Άγιο Πνεύμα και από την αγάπη. Όμως εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε. Βεβαίως, αν δεν έχει ελευθερία, δεν έχει και ηθική αξία η πίστη του. Ο χριστιανός που θαυμάζει το θαύμα από φόβο, έτσι, δεν έχει τη σωστή πίστη, αλλά σέρνεται κάτω από το άγος του φόβου του, και γι' αυτό και ο Χριστός δεν έκανε θαύματα που να πανικοβάλλουν τον κόσμο, όπως λέει, ας κάνει ένα σεισμό, έγινε σεισμός. Βέβαια, το Ανωκύριος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έγινε σεισμός. Αλλά δεν έγινε αυτό για αυτόν τον λόγο. Έγινε επειδή ήταν η έξοδος της ψυχής του Χριστού από το σώμα του. Δεν έκανε λοιπόν θαύματα τρομακτικά, όπως ζητούσαν οι Φαρισαίοι για να πανικοβληθούν, ότι θα τους κάψει και να πιστέψουν. Δεν θέλει ο Θεός να πιστέψουν από φόβο, αλλά από αγάπη σε αυτόν. Να είστε καλά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επομένη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στο Ευαγγέλιο και στα διδάγματα που μας δίνουν οι πατέρες, οι οποίοι αναλύουν όλα αυτά τα πράγματα με νουν Θεού. Γι' αυτό και εμείς τους έχουμε σαν μπροστάριδες, τους Αγίους, τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι δι' Αγίου Πνεύματος ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο και όχι όπως οι αιρετικοί με το δικό τους δοκούν και με το δικό τους μυαλό. Να είστε λοιπόν καλά, μέχρι την επομένη εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.